έφτασε στο τέλος το ταξίδι του θωρικτού Αβέροφ στη Θεσσαλονίκη, 2 μήνες μετά την άφηξή του στις 7 Οκτωβρίου. Μετά από περίπου 2 μήνες παραμονή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το θωρικτό Αβέροφ που αγκαλιάστηκε από χιλιάδες κόσμου προετοιμάζεται για τον απόπλου του, ο οποίος προσδιορίζεται χρονικά για την Πέμπτη ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Συνολικά 130.000 άτομα το επισκέφτηκαν κατά τη διάρκεια παραμονής του εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων τα 6.500 χθες, που ήταν η τελευταία μέρα ανοιχτό για το κοινό. Το θωρικτό επισκέφτηκαν συνολικά 332 σχολεία, εκ των οποίων τα 228 ήταν από τη Θεσσαλονίκη, ενώ τα υπόλοιπα 104 από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τι βλέπουμε με την παρουσία του Αβέροφ στη Θεσσαλονίκη και την ανταπόκριση του κόσμου? Βλέπουμε το αμύωτο ενδιαφέρον του Έλληνα για την ιστορία του. Το αμύωτο ενδιαφέρον του Έλληνα ανεξαρτήτου ηλικίας, τάξης, ιδιότητας για τα εθνικά σύμβολα. Τα γνήσια, τα αυθεντικά εθνικά σύμβολα. Να ανεβαίνει κόσμος, άνθρωποι μεγάλοι, να σκύβουν με το που ανέβαιναν επάνω στο κατάστρωμα, να σκύβουν και να φυλάνε το κατάστρωμα. Το Αβέροφ άρχισε να κατασκευάζεται το 1907 και μπήκε σε υπηρεσία το 1911. Το θωρικτό φέρει το όνομα του εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Αβέροφ, ο οποίος χρηματοδότησε την αυπήγηση του πλοίου.